Έχω τον Πρίτανη τη ηχοληψία απέναντί μου, Καζαμπάκα. Πότε παίρνει άδεια, γλυκό αγόρι? Πήρα. Πήρε, πού πήγε? Στη μαγευτική καψόχωρα. Στη μαγευτική καψόχωρα. Καλή είναι και η καψόχωρα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή, ο 121. Ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερο από πέρσι. Ω εκεί. Ο Ηρακλής είναι τυχερό που πέφτουν δύο. Τελεία. Άρης χωρίς σοβαρές κινήσεις δεν ανεβαίνει. Πες τη γνώμη σου. Και κοίταξε τώρα το ότι καθυστέρησε λίγο ο Άρης. Ότι παίρνει κάτι Ισπανοχοντρούς. Ότι παίρνει κάτι Μπουζουκοθαμόνες κτλ. Είναι ένα θέμα τώρα. Αλλά τα Χαϊβάνια οι Αριανοί, οι Άμπαλοι, δεν έχουν τίποτα ποδοσφαιρική ας πούμε γνώση ή ποδοσφαιρική κουλτούρα να πούνε ρε παιδιά τι είναι αυτά τα πράγματα. Βρέθηκε και ο Καρυπίδης, σου λέει. Και αυτό είναι ξεφτύλα της οικογένειας του Άρη. Δεν βρέθηκε κανένας Αριανός να πάρει τον Άρη. Τον πήρε ο Καρυπίδης που είναι Ολυμπιακός. Ξεφτύλα της ξεφτύλας. Λοιπόν, εντάξει, επιχειρηματίας είναι, τσακαλάκι είναι, 37-38 χρονών, 37 και την αδερφή. Είναι τσάκαλη, δηλαδή ένας μέσος 35-37. Τι να μιλήσει με τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης είναι αετός. Από εκεί και πέρα όμως. Αετός, μεγάλος. Από εκεί και πέρα όμως, στην μπάλα επάνω. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν πάμε να κάνουμε τις ομάδες μας μόνο, ξέρω εγώ, να παίζουμε, ξέρω εγώ, χλάπα της ζάρια στο καφενείο, τα 6-5-4-3 κτλ. Η ομάδα καλά είναι να χτίζεται και με ποδοσφαιριστές έμπειρους, όπως είναι η Β' Εθνική. Τώρα τον έτο 35 χρονών, τι τον θέλεις εκεί πέρα. Δηλαδή, άμα τον πετάξει τον έτο στα σκουπίδια, ποιος θα τον πάρει. Ούτε τα σκυλιάδια τον χέζουν, να πούμε, έξω από τα, πώς τα λένε, έξω από εκεί που είναι η κάδη πράσινη. Ποιος θα τον πάρει τον νέο 35 χρονών. Ένα μπουκάλι ουίσκι στην καθησιά του. Μία η ώρα το βράδυ πηγαίνει στο μπαρ, 6 ώρα τα χαράματα φεύγει. Και άντε να είναι 23, ξέρω εγώ, πεθαράς, πάει στο διάλογο. Τώρα αυτόν τον ταμτάκο 35 χρονών, τι θα τον πάρει στον Άρη, ρε Καρυπίδη, πλάκα μας κάνεις να πούμε. Τον άλλο 37 χρονών, τι τον έφερε στον Άρη. Πώς το λένε, τώρα όλ μπράβο. Μεγαλύτερο κολοπεδαρά από τη Βέρεια δεν έχει περάσει. Οι παίκτες της Βέρειας, αμάν κάνουν το σταυρό τους που έφυγε αυτός. Να έρθει στον Άρη να κάνει τι, να πηγαίνει την μπάλα στο κόρνερ. Α, έτσι θα κάνει στον Άρη η ομάδα. Έτσι με την που θα πηγαίνει την μπάλα στο κόρνερ, θα του κάνει στον Άρη Βέρεια. Θα σε τσακίσω στην κριτική. Εγώ δεν είμαι τσαλτίδης να αρχίσω να γλύφω. Θα σου αλλάξω τα πετρέλαια. Εδώ δεν μας είσαμε σαωρίδιδες, δεν μας είσαμε κοντομινάδες, δεν μας είσαμε μπατατούδιδες. Δεν μας είσαμε. Δηλαδή τι θα τον κάνει στον Άρη, ρε μπαγάσα. Δεξί μπακ τον έτο, αριστερό μπακ τον Ραούλ, μπράβο. Και πιέζει τον Αναστόπουλο να του φορτώσει τον Κόκε μέσα. Εκεί τη φακλάνα τον Κόκε που ξημεροβραδιάζεται να πούμε στα καζίνο. Άμα τον βάλω εγώ στο χιλιόμετρο επάνω στο βουνό, θα το φάνε τα φίδια. Πλάκα ρε μας κάνετε. Έτσι το θέλετε τον Άρη. Εσείς ρε Αριανοί ρε παγλαμάδες. Τον Άρη έτσι το θέλετε. Αρχιπαγλαμάδες. Παγλαμάδες. Έτσι θα κάνετε τον Άρη. Πανεκκίνηση. Βγάλατε και ανακοίνωση ανάθεμά σας. Έχουμε λέει παντού. Βαλκεντού. Οι τιμές εισιτηρίων διαρκείας για τα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος στον Κλεάνθη Σαυρίδης και Βικελίδης έχουν διαμαρτυρηθεί. Θύρα 1 360 ευρώ. Μάλιστα. Θύρα 2 130 ευρώ. Μάλιστα. Θύρα 9 200 ευρώ. VIP 600 ευρώ. VIP δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει κανένα για τον Άρη, θα παίρνουν τζάμπα αυτοί. Λοιπόν, σουίτες λέει 12.000 ευρώ. Ποιος θα αγοράσει σουίτα ρε ανισόρο. 6 ατόμων 18.000 ευρώ. 8 ατόμων 24.000 ευρώ και 12 ατόμων 36.000 ευρώ. Δηλαδή να δώσω εγώ με άλλα 3 άτομα 12.000 ευρώ θα πάω στη σουίτα. Στη σουίτα να βλέπω τα μούτρα να πούμε των απογόνων της θύρας 3 και τον Κόκκι στο κέντρο του γηπέδου με τον Τάτο. Και δεν τα τρώω να πούμε μαντολάτα. Άντε ρε φύγετε από εδώ πέρα. Άντε ρε από εκεί πέρα. Κοιτάξτε να κάνετε τον Άρη όπως πρέπει. Κουρουμπαγλάδες. Και πάμε τώρα στο καλό.